Νομίζω όλοι θα κάνουμε, θα βρεθούμε κάποια στιγμή. Λογικό. Απορία τηλεθεατού για το σφάξε που λένε συνήθως οι μαχητές. Σας ενοχλεί μια τέτοια έκφραση όταν αγωνίζεστε να ακούτε από τους αντιπάλους τρέχα και σφάξε? Αν δεν συνεξηγήσουν, σίγουρα είναι παρεξηγήσιμο. Αλλά είναι μια κυπριακή έκφραση από ό,τι μας είπαν. Και το παρεξηγήσαμε στην αρχή που δεν ξέραμε τι σημαίνει. γιατί τώρα βγαίνει σφάξε είναι σαν να βγούμε ένα μεμίσιο και λέμε σκοτώστε τους. Ναι. Παράδειγμα. Οπότε μας εξήγησε ότι είναι μια φράση που λένε στα κυπριακά και είναι πιο αθώα από ό,τι ακούγεται στα ελληνικά. Οπότε, η οποία σημαίνει τι? Δεν θυμάμαι ακριβώς τι σημαίνει. Τύπου πήγαινε εδώ στα όλα. Ναι, κάτι τέτοιο. Ακριβώς δεν ξέρω. Δεν είναι λογικό βέβαια, αλλά αυτό λέμε. Είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Γελάω τώρα γιατί μου το υπενθύμισε και η αρχισυντάκτρια μου στο αυτή. Η πρώτη, ας πούμε, παρεξήγηση που είχε γίνει με τον Μάριο ήταν στην περίπτωση της Λάουρας που, να το πω, έβαλε μπιπ. Που είχε πει, μα η Λάουρα με τον πιμπ τον τόσο. Που αυτό εμείς το λέμε, ρε παιδί μου, τον άλλος είναι κολόφαρδος. Κατάλαβε. Μ' αρέσει που έδωσε τον πιπ στο άλλο και δεν το πιστεύω. Άλλο κολόφαρδος. Τον πιπ δηλαδή που πήγαινε. Στον Dawson. Εσύ το έχεις ακούσει αυτό. Και εγώ τώρα πρόσφατα το μάθω. Ναι, και επειδή είχε γίνει μια τέτοια, ας πούμε, παρεξήγηση και ο Μάριος είχε μπει λιγάκι στο στόχαστρο, υπήρξαν κάποιοι φίλοι από την Κύπρο που έσπευσαν να πούνε ότι αυτό το χρησιμοποιούν σαν έκφραση στην Κύπρο για τον κολόφαρδο. Κάποιοι άλλοι το πήραν πίσω, λένε ότι δεν ισχύει, ότι το λένε και για τους τόσους, ας πούμε, τους πιο παχουλούς ποπούς. Εγώ θυμάμαι μια φορά με τον Μάριο που είχα ακούσει να λέει κάνε το καλό να κερδίσει, κάνε το βάλτο, ας πούμε, για να πάμε στην παραλία ή να πάνε στην παραλία να κλάψουμε. Α, ναι, ναι. Και με έχει. Και το ρώτησε τι εννοείς. Το έχεις ακούσει εσύ κιόλας. Ναι, το έχω ακούσει εγώ. Τι εννοείς και αυτά. Και ήταν και αυτή μια έκφραση που πάμε σαν να πάμε να πανηγυρίσουμε από το. Εντάξει, τώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αυτό όμως που λέμε, αυτό εννοούμε. Και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.